Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο προεκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να φτάσει πιο μακριά το μήνυμα που στείλανε οι φοιτητές της 10 Μάη, οι φοιτητές που νίκησαν, ψηφίζοντας και στηρίζοντας τα ψηφοδέλτια της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας, αναδεικνύοντάς την για ακόμα μία φορά πρώτη δύναμη, στέλνοντας την Δάπνου του Φουκού, την κυβερνητική παράταξη, στη δεύτερη θέση, ακριβώς εκεί όπου της ανήκει και παρακάτω, θα πω εγώ. Είμαστε εδώ πέρα γιατί το μήνυμα αυτό πρέπει να φτάσει πιο μακριά και πιο πλατιά, διότι κρύβει μέσα του μια τεράστια δυναμική η οποία μπορεί να εμπνεύσει πολλούς χιλιάδες νέους σήμερα, και όχι μόνο φοιτητές, αλλά και νέους μαθητές, εργαζόμενους, αλλά και όλο τον υπόλοιπο λαό της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Ελλάδας. Γιατί είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι σαφές και είναι απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις, και αυτή που έχουμε σήμερα, αλλά και τις μελλοντικές, ότι η νεολαία δεν είναι στο χέρι τους. Θα τη βρίσκει μπροστά της να διεκδικεί τα δικαιώματα και τις ανάγκες της. Τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει μια τεράστια κατάσχετη, μάλλον παροχολογία, για μισθούς, για επιδόματα, vouchers και όλα αυτά. Αλήθεια, πού ήταν όλα αυτά τα λεφτά μέσα στην πανδημία, πού ήταν όλα αυτά τα λεφτά τα καλοκαίρια που καιγόμασταν και τους χειμώνες που πνιγόμασταν από τις βροχές, πού ήταν όλα αυτά τα λεφτά όταν απελευθερώνονταν ο σιδηρόδρομος και έχοντας το τραγικό αποτέλεσμα για τους 57 νεκρούς μας. Όλα αυτά τα λεφτά λοιπόν που βρίσκονταν και ξαφνικά τώρα θυμήθηκαν αυτές τις παροχές. Είμαστε εδώ γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο πονοκέφαλο για το ποια θα είναι η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να τους κάνουμε τον πονοκέφαλο αυτό ακόμα μεγαλύτερο. Η νεολαία δεν στέλνει ψήφο ανοχής σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση της επόμενης μέρας, Κυριακή των εκλογών, για να δυναμώσει το κόμμα, για να δυναμώσει η φωνή της αλήθειας, η μόνη φωνή τιμιότητας και σταθερότητας που υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εκεί και την επόμενη μέρα για να δυναμώσουμε και οι εργαζόμενοι και οι νέοι να γίνουν ένα μπό υψηλότεροι. Να κάνουμε πράξη στο σύνθημα μόνοι τους και όλοι μας. Θα τα καταφέρουμε.